Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Γιώτα και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο το οποίο πραγματικά το ζητάτε πάρα πολύ και ξέρω ότι το περιμένετε πόσο πολύ, γιατί το έχω κάνει poll, μου το λέτε συνέχεια, μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε ακόμα και mail. Και ναι, ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για Gio Trevelli Lashes, για τις βλεφαρίδες μου και εννοείται βήμα-βήμα πώς τοποθετούμε σωστά βλεφαρίδες. Οπότε πάμε στο βίντεο. Αν δεν έχεις κάνει subscribe ακόμα, αν λέω, μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe και να πατήσεις και το καμπανάκι να σου έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω κάτι καινούριο. Εννοείται, μπες και στο Instagram που είμαι πάρα πολύ ενεργική, γίνονται συνέχεια πράγματα εκεί πέρα. Έχω και Facebook και Snapchat, αλλά στο Instagram είμαι ιδιαίτερα έτσι ενεργή για να δεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Πάμε στο βίντεο. Ήρθε η στιγμή που θα μιλήσουμε για τις βλεφαρίδες μου και θα ξεκινήσω με αυτό. Αρχικά, οι βλεφαρίδες μου, η συσκευασία είναι αυτή εδώ πέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο το πιάνει η κάμερα αυτή τη στιγμή, αλλά μισό λεπτό να δοκιμάσω ένα trick. Σε πρώτη φάση να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μου δείξατε πάρα πολύ αγάπη, αγαπήσατε πάρα πολύ και το προϊόν μου. Σας ευχαριστώ πραγματικά, γιατί χωρίς εσάς δεν γίνεται τίποτα. Ένας λόγος που καθυστέρησα πάρα πολύ με αυτό το βίντεο ήταν γιατί ήθελα να δω πώς θα πάει. Δεν ήθελα να κάνω ένα βίντεο για το λανσάρισμα, καθώς το είχα ανακοινώσει πάρα πολλές φορές. Ήθελα όμως να δω πώς θα πάει. Έβγαλα και κάποια καινούργια σχέδια και είπα να περιμένω και αυτό. Μετά είχα πει ότι θα το κάνω σε ένα επαγγελματικό στούντιο. Μετά ήρθαν διάφορα πράγματα στη μέση. Μετά ήμουν 100 φορές sold out σε πολλά σχέδια, όπως είμαι και τώρα. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Οπότε έλεγα ότι δεν γίνεται να περιμένω άλλο, γιατί ξέρω πόσο πολύ θέλετε να δείτε αυτό το βίντεο. Ελπίζω τα φώτα να μην είναι πάρα πολύ δυνατά τώρα. Το monitor φαίνομαι καλά. Έχω 12 διαφορετικά σχέδια. Θα τα δείτε και ένα-ένα, θα σας μιλήσω για το κάθε ένα πολύ σύντομα. Και η συσκευασία είναι αυτή. Τώρα, πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Για όσους δεν το γνωρίζετε, εγώ ζούσα 2 χρόνια στην Κίνα. Εκεί φτιάχνονται και οι βλεφαρίδες, εκεί φτιάχνονται και πολλά άλλα πράγματα στον κόσμο. Θα σας είναι μάλλον γνωστό αυτό. Ήμουνα λοιπόν η ίδια εκεί όταν είχα αυτή την ιδέα. Όταν είχα αυτή την ιδέα, δεν υπήρχε στην Ελλάδα τίποτα. Υπήρχε μία εταιρεία η οποία δεν ήταν ακόμα τόσο ανεπτυγμένη. Δεν υπήρχε ούτε καν αυτή η ιδέα, δεν φορούσαν πολλά άτομα βλεφαρίδες. Ουσιαστικά ήμασταν πολύ λίγες που φορούσαμε και είχαμε ξεκινήσει το κίνημα αυτό. Στην Ελλάδα ακόμα είναι κάτι το οποίο τώρα γίνεται trend, δεν υπάρχει πάρα πολύ, δεν την φοράνε ακόμα, την φοβούνται, δεν ξέρουν να την φορέσουν, δεν τους αρέσει. Νομίζω όμως ότι τη φοβούνται, γιατί πραγματικά τώρα κακά τα ψέματα, σε ποια γυναίκα δεν αρέσει να έχει ένα πολύ ωραίο μάτι και να λείπει έτσι αυτή η πινελιά, γιατί πιστεύω ότι η βλεφαρίδα είναι η τελευταία πινελιά. Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησα από τη βλεφαρίδα. Πιστεύω ότι φοράς μια πολύ γρήγορη βάση, λίγο κραγιόν και μπορείς να πετάξεις απλά μια βλεφαρίδα και είσαι έτοιμη να πας όπου θέλεις. Είναι πραγματικά το πιο εύκολο και η πιο έτσι γρήγορη μέθοδος να είσαι glam, αλλά συμμαζεμένο glam, αλλά να έχεις αυτό το κάτι, το έξτρα, για να φαίνεται ότι περιποιήθηκες κάτι της παραπάνω. Μ' άρεσε πάρα πολύ εξ αρχής αυτό σαν ιδέα, γιατί ξαναλέω ότι δεν ήμασταν πολλές. Τώρα ξαφνικά έχει αρχίσει και γίνεται μόδα. Never mind, δεν πειράζει καθόλου. Καλό είναι έτσι να υπάρχει ανταγωνισμός και γενικότερα να κινείται η αγορά. Και πώς είχε ξεκινήσει? Είμαι άνθρωπος του glitter, μ' αρέσει πάρα πολύ. Στην Guangzhou που ήμουν εγώ, οι εταιρείες γενικότερα είναι εκεί τριγύρω, μη σας πω στην ίδια την Guangzhou, είναι και Shenzhen, είναι τριγύρω τέλος πάντων όλα αυτά τα εργοστάσια. Έψαχνα ένα εργοστάσιο το οποίο θα ήταν cruelty free. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το vegan όσο το cruelty free. Και άρχισα να ψάχνω προμηθευτές. Εννοείται πρέπει να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει άπιστα κινέζικα και ξέρει όλες αυτές τις δουλειές. Ευτυχώς εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον είχα και είχα ξεκινήσει πριν λανσαριστούν ένα χρόνο και παραπάνω να ψάχνω αυτόν τον κατάλληλο προμηθευτή για μένα. Είχα πάει σε εκθέσεις, είχα πάει σε έτσι, συναντήσεις, σε ραντεβού κλπ. Αυτή η εταιρεία με την οποία έκλεισα, η επιχείρηση μάλλον που μου φτιάχνει τις βλεφαρίδες, είναι μια μικροεπιχείρηση. Είναι πραγματικά μια πολύ μικρή επιχείρηση. Ήταν ένας λόγος που με τράβηξε. Γιατί βοηθάς και στηρίζεις μια οικογενειακή επιχείρηση στην Κίνα, κάτι το οποίο είναι σημαντικό, γιατί στην Κίνα ξέρετε ότι δεν υπάρχει αυτό που έχετε στο μυαλό σας, ο κομμουνισμός.
κομμουνισμό έχουν, αλλά δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει η τάξη εδώ πέρα και υπάρχει η κατωτερή τάξη που δεν έχουν ούτε ρεύμα και δουλεύουν για πραγματικά για ούτε ένα ευρώ την ώρα. Εγώ δεν ήθελα κάτι τέτοιο, ωστόσο δεν υπάρχουν εργοστάσια αναπληκαρίδες εδώ στην Ελλάδα, σίγουρα δεν ξέρω ούτε στην Ευρώπη βασικά. Οπότε έπρεπε να γίνει κάπου στην Ασία. Βρήκα λοιπόν την επιχείρηση, συμφωνήσαμε στα υλικά και στα πάντα όλα. Τα υλικά μου είναι μετάξυ Κορέας, είναι φυσική τρίχα από την Κορέα. Να ξέρετε, η Κορέα παράγει ωραία, πολλά ωραία πράγματα. Την οποία λοιπόν την επεξεργάζονται. Το μαλλί λοιπόν το παίρνουν από την Κορέα και όλη η επεξεργασία γίνεται στο εργοστάσιο στην Κίνα. Το μήκος, το μάκρος, το πόσο πυκνές θα είναι, το πόσο καμπυλωτές θα είναι κλπ. Είναι 3D, 4D οι βλεφαρίδες μου όλες. Ξαναλέω ότι έχω βγάλει 12 σχέδια και το κόστος είναι λίγο παραπάνω για μένα, επειδή πραγματικά πέφτει πάρα πολύ δουλειά και ξαναλέω ότι είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Πληρώνω όλα μου τα τελωνία εδώ στην Ελλάδα και τους φόρους μου και τα πάντα. Τώρα, θα αποκαλύψω ότι δεν θα σταματήσω εκεί, δεν θα έχουμε μόνο βλεφαρίδες, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να το συζητήσω αυτή τη στιγμή. Θέλω να μιλήσω για αυτό εδώ το προϊόν το οποίο τόσο αγαπώ και πάει τόσο καλά και το αγαπάτε και εσείς. Και ξαναλέω, ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, δεν θέλω να κλάψω. Δεν θέλω να κλάψω γιατί βαφόμουν και πεινάω πάρα πολύ και εκεί πίσω, ξέρετε, με περιμένει ένα μπέργκερ μόλις τελειώσω αυτό το βίντεο και είμαστε δύο πλέον. Οπότε. Όχι! Μπαίνω στο Zoom. Ξέρετε ότι οι βλεφαρίδες μου πωλούνται στην ιστοσελίδα www.geotrevelli.gr. Δεν γίνονται πωλήσεις από το Instagram, γίνονται πλέον και τηλεφωνικές πωλήσεις και μέσω email, αλλά προσοχή μόνο με άτομα τα οποία ήδη συνεργάζομαι, κυρίως επαγγελματίες. Επαγγελματική έκπτωση έχω για 10 τεμάχια και άνω, αυτό όμως θα πρέπει να το συνεννοηθείτε με email. Οι βλεφαρίδες μου χρησιμοποιούνται, δεν είπα τα πιο βασικά, έως και 30 με 35 φορές με την σωστή χρήση. Και θα σας δείξω τι εννοώ σωστή χρήση σε λίγο. Είναι, ξαναλέω, φυσική η τρίχα, δεν την πλένουμε, την καθαρίζουμε, θα σας δείξω σε λίγο πάρα πολύ εύκολο πώς την καθαρίζουμε. Με πάρα πολύ προσοχή, δεν βάζουμε καθαριστικά με λάδια και τέτοια, γιατί η τρίχα είναι φυσική και έτσι όπως είναι πιασμένη θα χαλάσει και θα διαλυθεί. Και το είχα τονίσει αυτό και υπάρχουν και οδηγίες χρήσεως στο website. Οπότε επειδή είναι και χειροποίητες, θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Πολλούνται 19-20, υπάρχουν κάποιοι εκπτωτικοί κωδικοί εκεί έξω από διάφορους influencers. Υπάρχει και δικός μου, αλλά δεν θα το πω αυτό σήμερα, γιατί στο τέλος του βίντεο ή κάποια στιγμή στο ενδιάμεσο θα υπάρξει κάτι. Οπότε παραμείνετε συντονισμένοι. Αυτά για τα σχέδια. Είναι 12 τα σχέδια. Είναι από natural μέχρι medium, μέχρι δραματικά, μέχρι πάρα πολύ δραματικά. Τα ονόματα των βλεφαρίδων μου εμπνεύστηκαν από την αρχαία Ελλάδα, από την Ελλάδα γενικότερα, από τη μυθολογία κλπ. Κλπ. Όλα τα κείμενα στο website περί βλεφαρίδας κλπ. Γράφτηκαν από την Γιούλη, ναι, τη γνωστή Γιούλη Μπιουτλίξ, καθώς ξέρουμε ότι η Γιούλη είναι δημοσιογράφος και αρθρογράφος, γράφει πάρα πολύ ωραία αρθρογράφος, δεν ξέρω αν είσαι πραγματικά, εσύ που θα με βλέπεις σίγουρα αυτή τη στιγμή, αλλά γράφει πάρα πολύ ωραία άρθρα, σίγουρα είσαι δημοσιογράφος. Μου έγραψε λοιπόν πάρα πολύ ωραία κειμενάκια για τις βλεφαρίδες μου. Τα σχέδια, ξαναλέω, είναι 12, το έχω μπροστά μου, αυτό είναι το website by the way, δουλεύει και στο κινητό, δουλεύει και στο laptop σας, έχω και τσιμπιδάκια, αλλά θα φτάσω σε λίγο εκεί πέρα. Επένδυσα αρκετά λεφτά στο website μου και γενικότερα στην όλη αυτή επιχείρηση και επενδύω συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Έρχονται καινούρια πράγματα και για τα Χριστούγεννα και γενικότερα έρχονται καινούρια πράγματα. Αλλά ήθελα να κάνω φωτογραφίες έτσι όπως τις φαντάστηκα. Οπότε έχω κάνει κοντινό σε διάφορα κοντινά της ίδιας της βλεφαρίδας, του κουτιού και εννοείται ότι έχω κάνει και το πρόσωπό μου πώς είναι η βλεφαρίδα φορεμένη για να το βλέπετε όταν πηγαίνετε στην ιστοσελίδα και να μπορείτε να έχετε μέτρο σύγκρισης. Για να μην χρειάζεται να παιδεύεστε. Θα ξεκινήσω από την πιο φυσική, η οποία είναι η Artemis, είναι best seller, δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι sold out και δεν έχω ούτε συσκευασμένη να σας δείξω, δεν υπάρχει ούτε μία, γίνεται χαμός με την Artemis, την προτιμούν ιδιαίτερα οι επαγγελματίες, είναι αυτή εδώ πέρα που κρατάω, δεν θα τη φορέσω καθώς θέλω να ανοίξω μία καινούρια για να σας δείξω και όλη την διαδικασία. Θα σας βάζω και εδώ πέρα μπροστά να βλέπετε τις φωτογραφίες πώς είναι φορεμένες, είναι μία 4D βλεφαρίδα, αρκετά κοντή, όμως είναι όσο. Δηλαδή μπορείς να τη βάλεις και σχεδόν άβαφη, μπορείς να τη βάλεις όμως και βαμμένη. Δείχνει με όλους τους τρόπους και είναι πάρα πολύ ωραία. Η επόμενη φυσική είναι η Μέδουσα, μοιάζει πάρα πολύ με την Άρτεμις, είναι λίγο πιο πυκνή και απειροελάχιστα πιο μακριά. Μετά έχουμε την Ολυμπία, η οποία Ολυμπία από ό,τι βλέπετε είναι ένα ξεκίνημα της φέδρας, στην οποία θα φτάσω σε λίγο.
Είναι δηλαδή κάτι το οποίο ξεκινάει από κοντό, δεν είναι πάρα πολύ πυκνή, είναι σαν τουφάκια-τουφάκια, ξεκινάει από κοντά, από πιο κοντή και γίνεται όλο και πιο πεταλουδέ προς τα έξω. Είναι η τρίτη πιο φυσική και μετά πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις medium. Η medium είναι η καλλιόπη, είναι μια βλεφαρίδα η οποία δεν είναι πάρα πολύ πυκνή και αυτή ξεκινάει από πολύ κοντή και γίνεται όλο πιο μακριά, αλλά δεν είναι καθόλου πυκνή, αλλά είναι πολύ πιο μακριά από την Ολυμπία. Επίσης medium είναι η Δήμητρα, άλλο ένα best seller το οποίο αγαπήσατε πάρα πολύ. Η Δήμητρα και η Πανδώρα μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Η Δήμητρα είναι η πιο πυκνή, η πιο πεταλούδα που ξεκινάει με πολύ φυσική τρίχα από μέσα και όσο γίνεται δίνει ένταση προς τα έξω και είναι πάρα πολύ δραματική. Η Πανδώρα κάνει το ίδιο αλλά με λιγότερη πυκνότητα. Πάμε στην Φέδρα, η οποία είναι μια βλεφαρίδα η οποία έχει τουφάκια-τουφάκια αλλά πυκνά αρκετά μεταξύ τους. Δίνει πάρα πολύ ένταση προς τα έξω, πάλι αυτό το πεταλουδέ, αλλά ξεκινάει από τη μέση της βλεφαρίδας και προς τα έξω να δίνει την ιδιαίτερη ένταση. Έτσι κάνει και η Ολυμπία, αλλά ξαναλέω σε πολύ πιο light. Τώρα έχουμε προχωρήσει ήδη στις πιο έτσι δραματικές. Πάμε στην Αθηνά, η οποία ξεκινάει από μέσα κοντή και μεγαλώνει στη μέση, κάνει δηλαδή την καμπύλη και το μάκρος στη μέση και ξανακαταλήγει πιο κοντή. Έχουμε την Gio και ξέχασα να σας πω, αυτή ανήκει στις medium. Αυτή λοιπόν την ονόμασα Gio γιατί με λίγη βοήθεια του ανθρώπου που έχει την επιχείρηση την ψιλοσχεδιάσαμε μαζί, την ήθελα, του εγώ το εξηγούσα πώς την θέλω ρε παιδί μου και μου έδειχνε αυτός κάποια δείγματα και μου είπε ότι μπορούμε να αλλάξουμε και έκανα μια βλεφαρίδα την οποία αγαπώ και είναι αυτό που αρέσει σε μένα. Αυτή θα σας δείξω και σήμερα. Ναι, η Gio είναι η αγαπημένη. Έχω φέρει τόσο πολλά κομμάτια που πιστεύω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε sold out στην Gio. Εκτός και μου αποδείξετε το αντίθετο, δεν ξέρω. Έχουμε λοιπόν και την Ηλέκτρα, η οποία είναι αυτή που κράταγα πριν. Η Ηλέκτρα είναι και αυτή μια medium προς δραματική. Είναι αυτή εδώ πέρα. Και αυτή την αγαπήσατε πολύ. Είναι άλλο ένα best seller. Είναι και αυτή μια βλεφαρίδα που ξεκινάει κοντή. Κάνει πυκνή κατευθείαν από εδώ μέχρι προς το τέλος και λίγο πιο μακριά, αλλά ξανακοντένει. Μοιάζει με την Αθηνά, αλλά είναι ακόμα πιο wispy. Δεν είναι τόσο πυκνή σαν την Αθηνά. Είναι πιο, πώς θα το πω, πιο wispy είναι, πιο flirty. Τις βλέπετε άλλωστε και μπροστά σας. Έχω ξεχάσει κάτι. Θέλω να καταλήξω στην Αφροδίτη, η οποία είναι η πιο δραματική από όλες. Έχω ξεχάσει και την Κασάνδρα και αυτή την αγαπήσατε ιδιαίτερα. Είναι από τα καινούργια μου τα σχέδια. Η Κασάνδρα είναι ιδιαίτερη, την βλέπετε, είναι μακριά. Αλλά όσο μακριά και να είναι, είναι σαν την Ηλέκτρα ένα πράγμα, ξεκινάει πάλι κοντή, καταλήγει κοντή. Αλλά ξαναλέω, όσο μακριά και να είναι, μέσα στο ενδιάμεσο έχει κάτι τουφάκια τα οποία εξέχουν και είναι ακόμα πιο μακριά. Το βλέπετε, είναι η βλεφαρίδα και εξέχουν κάποια τουφάκια. Και μοιάζει έτσι λίγο με wispy και flirty. Τις αγαπώ όλες τις βλεφαρίδες μου, βλέπετε, μιλάω με τον ίδιο ενθουσιασμό για όλες. Έχουμε λοιπόν και τελευταία την Αφροδίτη, η οποία είναι η πιο δραματική στην συλλογή μου. Είναι τουφάκια, τουφάκια, τουφάκια 3D, πολλά τουφάκια με κενά στη μέση, τα οποία είναι μακριά και πυκνά και δραματικά για τις πολύ δραματικές εκεί έξω. Και μέσα σε όλη μου τη συλλογή έχω βγάλει και τσιμπιδάκια. Τα τσιμπιδάκια θα τα δείτε τώρα και εν δράση. Είναι τσιμπιδάκια τα οποία δεν έχουν γωνίες πολύ έτσι έντονες που μπορούν να σας τσιμπήσουν, οπότε δεν έχετε φόβο κατά την τοποθέτηση της βλεφαρίδας, κατά τη διάρκεια. Αυτά! Δεν ξέρω αν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ και κάνω αυτό το βίντεο, γιατί πάει καλά όλο αυτό με τη δική σας τη βοήθεια. Και ελπίζω να τις αγαπάτε τις βλεφαρίδες. Θέλω να μπείτε στο δικό μου το mood ότι η βλεφαρίδα είναι η τελευταία πινελιά του μακιγιάζ και μπορεί να είναι και η πρώτη πινελιά, γιατί πολύ απλά μπορεί να σου απογειώσει το look αν δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο και θέλεις παρόλα αυτά να δείχνεις κάτι λίγο παραπάνω σήμερα, αν με καταλαβαίνεις. Δεν βλάπτουν τις δικές σου τις βλεφαρίδες, καθώς πρέπει να τις κολλήσεις σύριζα με τη βλεφαρίδα σου, αλλά πάνω στο δέρμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν τις κολλάμε πάνω στις δικές μας βλεφαρίδες, αλλά πάνω στο δέρμα μας. Μπαίνουν το πρωί, βγαίνουν το βράδυ. Πάρα πολύ εύκολα. 30 χρήσεις ξαναλέω είναι η Gio Giovelli Lashes. Δεν μπορείς να βλάψεις τις δικές σου βλεφαρίδες. Τις θεωρώ πολύ πιο εύκολες στην χρήση από τα XT. Αυτά. Δεν νομίζω να έχω να προσθέσω κάτι. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, εννοείται μπορείτε να τις κάνετε από κάτω τις ερωτήσεις και εγώ θα σας απαντήσω. Αν είναι κάτι το οποίο δεν έχω απαντήσει ακόμα. Ναι, έρχονται καινούργιες φωτογραφίσεις, έρχονται καινούργια Christmas Edition. Ήδη τα δουλεύω εδώ και καιρό. Ελπίζω να έρθουν στην ώρα τους, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τα θεματάκια μας με τα τελωνία. Πάντα τα είχαμε τα θεματάκια μας με τα τελωνία. Τώρα τα έχουμε λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει εσείς κάτι.
Αλλά εμείς οι επαγγελματίες που εισάγουμε πράγματα το έχουμε καταλάβει σίγουρα. Ναι, δουλεύω λοιπόν και σε κάποια έτσι χριστουγεννιάτικα πράγματα τα οποία θα έρθουν πάνω στις βλεφαρίδες και πολλές νέες φωτογραφίσεις, καινούργια μπάνερ, αλλαγές στο site και. Γενικότερα στο background πέφτει πολύ δουλειά και είμαστε μόνο δύο, εγώ και μια φιλενάδα μου που το δουλεύουμε έτσι μαζί, που με βοηθάει δηλαδή. Αυτά! Πάμε τώρα στο tutorial να σας δείξω πώς φοράμε βλεφαρίδες, επιτέλους! Σας έχω φέρει πιο κοντά, έχω φέρει και την Gio με την οποία θα ξεκινήσουμε. Η Gio, ξαναλέω, είναι αυτή εδώ πέρα. Έχω ρίξει γενικότερα πάρα πολύ δουλειά και στα κουτιά. Πίσω έχουμε αυτοκόλλητα με κάποιες λεπτομέρειες, ότι το κουτί είναι ανακυκλώσιμο. Με το Instagram, με το YouTube. Έλα! Με το Instagram, με το YouTube το κανάλι, ότι είναι cruelty free, ανακύκλωση, το website και το hashtag. Μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε το hashtag, είναι hashtag GeoTrevelliLashes για να σας κάνουμε repost και να βλέπουμε γενικότερα αυτά που ανεβάζετε με τα look. Τα δικά σας, γιατί ανεβαίνει και στο website μας τα look σας, αυτά που ανεβάζετε στο Instagram και μας βοηθάνε γενικότερα να βλέπουμε τις δουλειές σας, τις δημιουργίες σας και χαίρομαι και εγώ ένα παραπάνω, να ξέρετε ότι τα βλέπω όλα. Το κουτί είναι έτσι, το ήθελα γκλιτερένιο, στην πορεία έβαλα παράθυρο, στην αρχή δεν ήθελα να έχει παράθυρο, μετά μου άρεσε το παράθυρο, είναι σκληρά τα κουτιά. Νομίζω ότι είναι σαν κόσμημα, ανοίγουν έτσι, έχουν και ένα μικρό μηνυματάκι εδώ πέρα. Είναι εδώ, έρχονται σε αυτή την πλαστική την συσκευασία, άμα θες το βγάζεις αυτό, εγώ δεν το βγάζω ποτέ αυτό εδώ μέσα. Και ξανακλίνουν με μαγνήτη. Το τσιμπιδάκι λοιπόν είναι αυτό σε ροζ χρυσό, έχουμε χρυσό και ροζ χρυσό. Το ροζ χρυσό δυστυχώς αυτή τη στιγμή στο website είναι sold out, να ξέρετε όλα αυτά έρχονται σε 3 εβδομάδες. Η Πανδώρα, η Artemis, το τσιμπιδάκι και η Δήμητρα νομίζω που είναι sold out θα επανέλθουν πάρα πολύ σύντομα. Έχω λοιπόν την βλεφαρίδα στο χέρι μου. Τι είναι το πρώτο βήμα που κάνω? Βλέπω το δεξί και το αριστερό. Σε κάποια σχέδια ψηλό είναι αδιάφορο, αυτά που ξεκινάνε το ίδιο από μέσα και τελειώνουν το ίδιο απ' έξω. Στα περισσότερα όμως δεν είναι. Εγώ βέβαια προσέχω πάντα το δεξί και το αριστερό. Και το πρώτο βήμα είναι να δούμε αν είναι το σωστό μήκος. Οι περισσότερες βλεφαρίδες φτιάχνονται λίγο μεγαλύτερες για να μπορούν τέλος πάντων να τοποθετηθούν σε όλα τα μάτια. Δεν έχουν όλες τα ίδια μάτια, το ίδιο μέγεθος. Αυτές που έχουν μικρότερα μάτια απλά τις κόβουν. Εγώ προτείνω να τις κόβουμε όλοι για να μην καταλήξετε κάπως. Εντάξει, τώρα υπερβάλλω. Έτσι. Τι κάνω λοιπόν? Την τοποθετώ. Πρέπει να ξεκινήσει από εκεί που ξεκινάει και η φυσιολογική, η φυσική φορά της δικιάς σας βλεφαρίδα. Την κόβουμε πάντα από την εξωτερική πλευρά για να μην χαλάσουμε την εσωτερική που ξεκινάει συνήθως πολύ φυσική η βλεφαρίδα. Από τη μέσα, αν προεξέχει ένα κομματάκι τέτοιο για να μην μας ενοχλεί, το κόβουμε. Και μετά κόβουμε και από το έξω. Το κάνουμε σιγά σιγά αυτό. Ξεκινάμε δηλαδή τουφάκι τουφάκι, παίρνουμε ένα ψαλιδάκι για τα νύχια. Είναι ok. Τι κάνουμε επόμενο βήμα? Προετοιμάζουμε το μάτι μας. Πώς προετοιμάζουμε το μάτι μας? Σε άλλες αρέσει να χρησιμοποιούν το ψαλίδι για τις βλεφαρίδες. Εγώ προσωπικά δεν το χρησιμοποιώ αυτό. Δεν ξέρω αν βλέπετε μία διαφορά στα δυο μου μάτια. Κοιτάξτε καλά. Τώρα θα σας τα αποκαλύψω. Αρχικά έχω βάλει eyeliner. Πέρα από αυτό όμως έχω πάρει ένα μαύρο μολύβι. Αυτό είναι της Catrice. Και έχω βάλει μαύρο μολύβι στην πάνω υγρή γραμμή. Το κάνω αυτό, εδώ βλέπετε που δεν υπάρχει, φαίνεται κενό. Το κάνω γιατί θέλω να είναι κατάμαυρο το μάτι μου όταν φοράω eyeliner και να μην βγαίνουν τα κενά. Να μην καταλαβαίνεις δηλαδή καθόλου την διαφορά της ψεύτικης με τη δική σου βλεφαρίδας. Θα το κάνω και εδώ. Αφού λοιπόν το έχω κάνει και στα δυο μου μάτια, κάνω skip, εγώ προσπερνάω το βήμα με την τσιμπίδα για τις βλεφαρίδες, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Και προχωράω στη μάσκαρα. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να δώσετε μια κλίση στις βλεφαρίδες σας, είναι προσωπική επιλογή. Παίρνω την αγαπημένη μου Roller Lash από Benefit. Βάφω τις βλεφαρίδες μου. Τις βάφω πάντα πριν, δεν τις βάφω μετά. Δεν μ' αρέσει να βάφω την ψεύτικη βλεφαρίδα. Μπορείτε να τη βάψετε με πάρα πολύ προσοχή. Όχι να βάψετε την ίδια τη βλεφαρίδα, αφού την έχετε τοποθετήσει, να περάσετε στις δικές σας και να κάνετε μια ένωση. Ωστόσο δεν το προτείνω να τις βάψετε τις ψεύτικες, καθώς ξαναλέω είναι χειροποίητες και είναι πάρα πολύ ευαίσθητες. Πρέπει δηλαδή, θέλουν λίγο προσοχή. Πάμε στη σωστή επιλογή της κόλλας. Δεν φέρνω κόλλες, δεν πουλάω κόλλες μαζί με την συσκευασία μου. Πρώτον, γιατί σας ξαναλέω, δεν ψωνίζω από Alibaba, δεν ψωνίζω από AliExpress, δεν ψωνίζω από Wish τις βλεφαρίδες μου. Οπότε, εφόσον έφτιαξα αυτές από το εργοστάσιο, ήθελα να φτιάξω, να είμαι τουλάχιστον εκεί
και στην παραγωγή της κόλλας. Ήθελα να το δοκιμάσω πρώτα σε μένα και μετά να το δοκιμάσει οποιοδήποτε άλλος. Επειδή λοιπόν δεν υπήρχε ο χρόνος για να γίνει αυτό και πολύ απλά ήταν μεγάλη ευθύνη, ωστόσο το δουλεύουμε τώρα και είναι άνθρωποι εκεί πέρα οι οποίοι το δουλεύουν, το ψάχνουν και τα δοκιμάζουν όλα. Εννοείται ότι θα περάσουν και από δικό μου χέρι αυτά. Ήταν να είμαι εγώ στην Κίνα αυτή τη στιγμή για 1,5 μήνα, αλλά έτυχε ευτυχώς η εγκυμοσύνη μου, οπότε θα αναβληθεί για του χρόνου. Ωστόσο, το δουλεύω για να μπει και κόλλα μέσα στα κουτάκια. Είναι όμως κάτι δύσκολο, πιστέψτε με, γιατί είναι κάτι το οποίο το βάζει στο μάτι σου. Τις κόλλες που σας προτείνω εγώ, την αγαπημένη μου δεν την έχω γιατί μου έχει τελειώσει, την έχω παραγγείλει, είναι της Huda Beauty, είναι η μαύρη κόλλα της Huda Beauty. Το μοναδικό κακό που έχει είναι ότι πρέπει να την πετάξεις μετά από 6 μήνες, το πάρα πολύ, γιατί μετά αρχίζει και μου ερεθίζει το μάτι. Νομίζω δηλαδή ότι μετά από 6 μήνες λίγη, καλά είναι και το σωστό, 6 μήνες είναι καλό να μην βάλεις κάτι υγρό στο μάτι σου εάν το έχεις ανοίξει ήδη, 6 μήνες αργότερα. Έχω αυτή τη στιγμή αντικαταστάτες. Η πιο γνωστή λοιπόν είναι η Duo. Εγώ έχω την Duo τη μαύρη, έχω την Duo την κλασική. Και μία ακόμα πάρα πολύ καλή και για τους επαγγελματίες εκεί έξω είναι από Atelier. Η κόλλα αυτή εδώ πέρα, η οποία πραγματικά είναι σκληροπυρηνική, ό,τι καλύτερο για τις νύφες εκεί έξω. Μ' αρέσει να χρησιμοποιήσω μία μαύρη αυτή τη στιγμή, εφόσον έχω ήδη βάλει μαύρο eyeliner. Είναι ένα κόλπο. Και eyeliner μαύρο να μην βάλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μαύρο μολύβι όπως σας έδειξα, για να γίνει έτσι μια πιο φυσική ένωση και να μην φανεί άσχημη η διαφορά. Αν και με τη σωστή χρήση δεν θα φανεί άσχημη η διαφορά. Και μαύρο μολύβι να μην βάλετε. Έχω την βλεφαρίδα και όπως έχω την βλεφαρίδα, κάνω λοιπόν αυτό εδώ. Τοποθετώ την κόλλα πάνω στο lash band, πάνω στο στεφάνι. Όχι πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Δεν προχωράω με την κόλλα στις τρίχες, την περιορίζω πραγματικά μόνο στο στεφάνι. Έχοντας βάλει λοιπόν αρκετή ποσότητα, ίσα ίσα, μόνο στο στεφάνι, δεν ακουμπάμε τις τρίχες, ξαναλέω. Την αφήνω 30 δευτερόλεπτα να γίνει τάκι, να κολλάει δηλαδή, να μην έχει στεγνώσει τελείως, αλλά να μην είναι τελείως υγρή. Και μπορείτε λοιπόν να ξεκινήσετε να την κολλάτε με το τσιμπιδάκι απευθείας, να την τοποθετήσετε με το χέρι σας. Δεν προτείνω εγώ προσωπικά για τους άπειρους να χρησιμοποιήσουν τέτοια τσιμπιδάκια, καθώς μπορεί να γίνουν επικίνδυνα. Ή θα το ξεκινήσετε με το χέρι ή θα αγοράσετε ένα lash tweezer. Ένα τσιμπιδάκι ειδικό για τις βλεφαρίδες. 5,60 το πουλάω αυτό στο website μου, για να γνωρίζετε. Και τώρα ήρθε η στιγμή που θα πάρω την βλεφαρίδα. Δεν κλείνουμε τα μάτια όταν κολλάμε βλεφαρίδα, αυτό ισχύει και για τους επαγγελματίες. Κολλάμε τη βλεφαρίδα πάντα σε ανοιχτό μάτι και ας κοιτάει και προς τα κάτω, όπως σας βολεύει. Και την τοποθετώ, κοιτώντας λοιπόν όσο γίνεται στην ευθεία, με ανοιχτό το μάτι, κρατάω τη βλεφαρίδα μου και προσπαθούμε να βγάλουμε το καλύτερο από τη βλεφαρίδα, που σημαίνει ότι την τοποθετώ προς τα πάνω για να πάρω το 100% της βλεφαρίδας. Η βλεφαρίδα λοιπόν πρέπει να κοιτάει κανονικά προς τα πάνω. Στη χειρότερη μπορεί να κοιτάει στην ευθεία με μια κλίση προς τα πάνω. Δεν την τοποθετούμε προς τα κάτω, δεν είναι τέντα. Τώρα την τραβάω να έρθει. Αφού την έχω τοποθετήσει στη μέση λοιπόν, την φτιάχνω να είναι στη σωστή κατεύθυνση, να κολλήσει μπροστά και στο τέλος. Και πραγματικά αυτό ήταν όλο. Δεν μπορούσα να το κάνω πιο απλό, ελπίζω να σας βοήθησε. Ταρά! Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ εύκολο, θέλω να μου πεις και εσύ την άποψή σου. Αυτό που μπορείς να κάνεις στο τέλος είναι να πάρεις ένα τσιμπιδάκι, αυτό το lash tweezer το κλασικό, το καθαρίζω σε περίπτωση που έχει υπολείμματα κόλλας. Παίρνω ένα απλό μαντιλάκι και κάνω αυτό εδώ πέρα. Και μετά άμα θέλεις μπορείς να πάρεις το tweezer και να τις πατήσεις με τις δικές σου, να πατήσεις δηλαδή την ψεύτικη με τη δική σου και να την ενώσεις. Κάποιοι άλλοι βάζουν μάσκαρα σε αυτό το στάδιο, στις δικές τους και τις πατάνε, εγώ δεν το κάνω αυτό. Είμαι ικανοποιημένη και νομίζω ότι το αποτέλεσμα με τον τρόπο μου ήταν πάρα πολύ ωραίο και εύκολο. Τι νομίζετε εσείς? Να μιλήσουμε ένα λεπτό για τον καθαρισμό. Τι κάνω στον καθαρισμό? Αυτή τώρα είναι μια ιδιαίτερα χρησιμοποιημένη βλεφαρίδα από μένα. Την άφηνα βρώμικη για εσάς. Αν χρησιμοποιείτε σιλικονούχες κόλλες, π.χ. της Huda Beauty, είναι αρκετά εύκολη και πολύ απλά κάνει σαν τσίχλα και μπορείτε να την τραβάτε. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι και επικίνδυνο, μπορείτε να χάσετε την βλεφαρίδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάνω εγώ και τις χαλάω συνέχεια. Ένας σωστός τρόπος είναι να πάρετε μπατονέτες, λίγο μισελέ, να βουτήξετε την μπατονέτα σας
στο μισελέ, να πάρετε την βλεφαρίδα. Όλα αυτά εφόσον δεν την έχετε βάψει με μάσκαρα εννοείται και δεν έχετε κολλήσει κόλλα πάνω στις τρίχες και απλά η κόλλα βρίσκεται πάνω στο στεφάνι. Παίρνουμε λοιπόν το μισελέρ με την πατονέτα, κάνουμε αυτό εδώ το πράγμα, μαλακώνει η κόλλα κατά πολύ και εφόσον λοιπόν η κόλλα μαλακώσει κατά πολύ, τώρα μπορούμε σιγά σιγά να τραβήξουμε την κόλλα από πάνω. Είναι πολύ πιο εύκολο αυτό. Βέβαια τώρα εγώ δεν το άφησα να μαλακώσει κατά πολύ, αλλά βλέπετε ότι ήδη μαλάκωσε και φεύγει πάρα πολύ εύκολα αυτό. Αν το κάνατε ακόμα λίγο και με περισσότερη συγγνώμη υπομονή, θα σας πετύχει, πιστέψτε με. Ξαναλέω, πατονέτα, ένα μισελέ το οποίο να μην έχει έλαια, νομίζω δεν έχουν έλαια αυτά έτσι κι αλλιώς. Μαλακώνουμε την κόλλα και σιγά σιγά την τραβάμε. Με πολύ προσοχή και λίγη υπομονή. Ξαναπαίρνουμε λοιπόν το κουτάκι μας και τις τοποθετούμε στην βάση τους. Θέλω ξανά σε αυτό το σημείο να εκφράσω την αγάπη μου και να πω ευχαριστώ για όσους μείνατε ως το τέλος αυτό το βίντεο, για όσους είστε από την αρχή μαζί μου, για όσους καινούριους φίλους έχω αποκτήσει στην πορεία, για όσους γενικά είστε εδώ, αγαπάτε μένα και τα προϊόντα μου. Και, λοιπόν, ξαναλέω, τώρα, stop, κρατήστε την αναπνοή σας. Οι πρώτες 50 παραγγελίες θα έχουν 30% έκπτωση για παραγγελίες άνω των 2 τεμαχίων. Για ένα ολόκληρο 24ωρο θα υπάρχει 25% έκπτωση για όλους για παραγγελίες άνω των 2 τεμαχίων. Σας αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ, ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Επισκεφτείτε το website μου, είναι www.geodreveli.gr. Επισκεφτείτε και τα social media του Geodreveli Lashes. Μην ξεχνάτε το hashtag, εκεί κάνουμε συνέχεια repost τις δικές σας φωτογραφίες. Και ναι, εννοείται επισκεφτείτε και εμένα, κάντε subscribe στο κανάλι μου και πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω κάτι καινούριο. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Ελπίζω κι εγώ κάπως να σας βοηθάω. Φιλάκια και τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο.